απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 9. Μεγάλες ζημιές σε όλη τη Ζάκυνθο θα άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Ξεκίνησαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να κηρυχθεί ο νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι προέκυψε από την έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Περιφερειάρχη Θεόδωρο Γαλιατσάτο. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία. Σημαντικά προβλήματα από την κακοκαιρία και στη Μεσσηνία. Δοκιμάστηκαν Θουρία, Πλατεία, Άγιος Φλόρος, Πίδημα, Αντικάλαμος, Δυτική Παραλία, Κατσαρέικα και το Λεωφόρι. Ζημιές και στον κάμπο της Ηλίας. Σε απόγνωση καλλιεργητές, εικόνες καταστροφής κατέγραψε η κάμερα του Ιόνιαν. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες, ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στο ύψος της Ράχης στην Αχαΐα. Πάτρα και Ηλία επισκέφθηκε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Τι είπε για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Ελλάς.